Η Ζέτα Μακρυπούλια μπορεί εδώ και πολλά χρόνια να προσπαθεί να κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο δεν διστάζει να μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο από το εσωτερικό του σπιτιού της με το σκύλος της. Μέσα από τα social media έχει μοιραστεί πολλές φορές στιγμιότυπα τους. Έτσι χθες, με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, έκανε μια ανάρτηση, μιας και ο σκύλος της είναι θηλυκό και έχει το όνομα Ζάνη. Θλιβερές εικόνες στην Ιταλία ετοιμοθάνατοι αποχαιρετούν τους δικούς τους με βίντεο. Συγκεκριμένα, η Ζέτα Μακρυπούλια, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από το σαλόνι του σπιτιού της και λιώσαμε με το γλυκό φατσάκι της. Τη Ζάνη τη γνώρισα πριν από περίπου 3 χρόνια στην Εύβοια, έξω από μια ταβέρνα. Ήταν αδέσποτο, ήταν λίγο καρμικό το πως γνωριστήκαμε, η σχέση μου με τα ζώα μέχρι να γνωρίσω τη Ζάνη ήταν τυπική, μέσα στο σπίτι δεν ήμουν εξοικειωμένη λόγω ενός φόβου που είχα και έχω για όλα τα ζώα α, που δεν μπορώ να προσδιορίσω, και φυσικά για την καθαριότητα και όλα αυτά που μου έχει περάσει η μαμά μου. Μόλις την είδα λέω «Α, τι ωραίο σκυλάκι» και με το που το είπα μου λέει ο Μιχάλης ή τώρα ή ποτέ, θα το πάρουμε, τελείωσε. Έτσι βρέθηκα με ένα σκυλί και ένιωσα μια αγάπη που δεν την είχα ξανανιώσει. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω πια ζώο, είναι λίγο κακομαθημένη αλλά την αγαπάω τόσο πολύ, έχει αναφέρει στο παρελθόν η ηθοποιός για τη σκυλίτσα της. Ωστόσο, όσον αφορά τα επαγγελματικά της, ραγδαίες εξελίξεις έχουν σημειωθεί στον Αντένα και πληροφορίες σίγμα θέλουν την Ζέτα Μακρυπούλια να είναι εκτός. Έχουμε φυσικά, όλο το ρεπορτάζ για το μέλλον της λαμπερής παρουσιάστριας. Πιάσαμε τη Ζέτα Μακρυπούλια και το Μιχάλη Χατζηγιάννη έξω από το σπίτι τους χωρίς το σκύλο τους. Αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό από ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, το Μιχάλη Χατζηγιάννη και τη Ζέτα Μακρυπούλια, τους πιάσαμε έξω από το σπίτι τους στη Βούλα. Από εκείνο το βράδυ του Ιουνίου του 2010 που βρέθηκαν στα παρασκήνια των Mad Awards και μόλις σε λίγες μέρες έγιναν ζευγάρι, η Ζέτα και ο Μιχάλης είναι αυτό που περιγράφει εκείνο σε ένα του τραγούδι. Εμείς οι δυο σαν ένα, σαν σώματα ενωμένα, ο έρωτάς του συζητήθηκε και υπήρξε για πολλά χρόνια πρωτοσέλιδος και οι δυο τους παραμένουν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια οι κοινές δημόσιες έξοδοι τους είναι λιγοστές, αλλά παρά τα σενάρια χωρισμού οι δυο τους ποτέ δεν έμειναν μακριά ο ένας από τον άλλον. Το υπέροχο σπίτι τους στη Βούλα είναι ανοιχτό για όλους τους στενούς τους φίλους και εκεί περνούν τα φάλφα περισσότερα βράδια τους βλέποντας ταινίες αλλά και παίζοντας μέχρι πολύ αργά επί τραπέζια παιχνίδια, που είναι τα αγαπημένα της Ζέτας. Ο φωτογραφικός φακός του γιου του συνέλαβε σε μια τυχαία συνέβρεση τους λίγο πριν μπουν στο σπίτι τους, με την ηθοποιό να έχει μόλις επιστρέψει από το γύρισμα του Ρουκ Ζουκ μάλιστα, δείτε εδώ την η απόφαση που πήρε ο Αντένα για την παρουσιάστρια και τον τραγουδιστή από πρόβα στο στούντιο. Μία από τις αγαπημένες τους καθημερινές συνήθειες αν δεν έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις είναι η Αλφα τρώνε τα βράδια μαζί, με τη Ζέτα να έχει αποδειχθεί δινημαγείρισα, αν και όπως είπε σε συνέντευξή της, το μόνο που την ταλαιπωρεί λίγο τα τελευταία χρόνια είναι ότι ο Μιχάλης είναι vegan. Ζέτα Μακρυπούλια Μιχάλης Χατζηγιάννης, ήταν μια δύσκολη περίοδος για το Μιχάλη Χατζηγιάννη και τη Ζέτα Μακρυπούλια. Και οι δυο έχουν παραδεχτεί πως πέρασε ένα διάστημα 2 χρόνων κατά το οποίο κλονίστηκε η σχέση τους κυρίως με τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετώπισε ο Μιχάλης, αλλά κατάφεραν να μείνουν μαζί και δυνατοί.
ο συνθέτης και τραγουδιστής σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εξομολογήσεις του είχε παραδεχτεί πως η Ζέτα μου στάθηκε σαν βράχος με εκείνη να συμπληρώνει μιλώντας για τον άντρα της ζωής της ότι ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος που δεν ξέρω αν μας δυνάμωσε και άλλο αλλά σίγουρα μας ένωσε πολύ. Ξέρουμε ότι ο ένας είναι στήριγμα του άλλου.